Καλημέρα, Σκούτερ Άντικτ εδώ σε ακόμα ένα επεισόδιο. Στη Λευκάδα για ακόμα μια φορά. Σήμερα θα σας πάω μέχρι την Ιερά Μονή της Φανερωμένης στη Λευκάδα. Είναι πάνω από την πόλη της Λευκάδας, είναι αρκετά κοντά. Αλλά είναι ένα μοναστήρι που πιστεύω αξίζει να δείτε. Γιατί πέρα της καταπληκτικής θέας είναι πολύ περιποιημένο μέσα ο κήπος και τα λοιπά τα κτίρια. Αλλά έχει και έναν υπέροχο ζωολογικό κήπο, να το πω. Έχει αρκετά ζωάκια μέσα και είναι ωραία και για βόλτα. Είπα να μην πάω από το κεντρικό δρόμο. Ανεβαίνω από την Απόλπαινα. Είναι ένα μικρό χωριουδάκι, να το πω, δεν ξέρω. Όχι χωριό, περιοχή της Λευκάδας είναι και εδώ. Κοντά στην πόλη είναι, άλλωστε δεν νομίζω να θεωρείται χωριό. Άμα δείτε εκεί κάτω, φαίνεται και η γύρα. Αυτό που μοιάζει σαν λίμνη. Που είχαμε πάει στο προηγούμενο επεισόδιο και στο βάθος είναι ο Αγιάννης, η παραλία. Η καλύτερη ώρα τώρα που πέφτει ο ήλιος. Ούτε πολύ ζέστη. Πιάνει σκιά σιγά σιγά. Θέλει και λίγο προσοχή εδώ ο δρόμος γιατί είναι στενός. Είναι ο εναλλακτικός δρόμος αυτός να βγεις στη Φανερωμένη στο μοναστήρι. Άμα δεν θες να πας από τον κεντρικό. Εμένα από την αλήθεια ίδια ώρα κάνω, αλλά μου αρέσει πιο πολύ από εδώ. Έχει έτσι λίγο στροφούλες, βλέπεις πιο ωραία θέα. Όχι ότι διαφέρει πολύ και από τον άλλο δρόμο. Αλλά για αλλαγή ήρθαμε από εδώ. Δεν έχει περάσει ούτε μια εβδομάδα και έχω κάνει ήδη 1000 χιλιόμετρα. Ζωή να έχουμε που λένε και να έχουμε να πληρώνουμε και βενζίνες. Βάργες. Το λες ότι έχει και λίγο ψυχρούλα εδώ πέρα μες στα δέντρα. Γενικά και τις προηγούμενες μέρες που πήγα ορεινή Λευκάδα, ακόμα και τα μέρη που τα έβλεπε ο ήλιος σε γενικές γραμμές, μπορώ να πω ότι είχε αρκετή ψύχρα. Δηλαδή σκέψου να γυρνάς και βράδυ από εκεί πέρα. Εδώ είναι η Ιερά Μονή Φανερωμένης. Όλος αυτός ο φράκτης είναι από τα κτήμα γύρω γύρω. Να δω μοναστήρι. Θα σταματήσω λίγο εδώ να δείτε τη θέα και μετά θα πάμε μέσα να ρίξετε μια ματιά. Πιστεύω θα σας αρέσει. Εδώ πέρα είναι η παραλία του Άγιου Γιάννη. Είναι απίστευτα. Και κάτω κάνουν κάτι σερφ. Είναι πολύ όμορφο, αλλά νομίζω πετύχαμε και την ώρα. Το μοναστήρι εδώ πέρα είναι. Πάμε λοιπόν να κάνουμε και μερικά πλάνα μέσα. Να δείτε και θα τα πούμε και στο επόμενο βιντεάκι.